Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μου φίλοι αγρότες, σήμερα καλησπέρα σας. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη για πρώτη φορά, όχι για πρώτη φορά, για πολλές φορές, αλλά για μία από τις πολλές φορές, σε ένα σύνδεσμο ο οποίος πραγματικά κάνει τη διαφορά. Μια διαφορά στον αγροτικό τομέα με πάρα πολλές παραμέτρους. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Θεμάτων τα τελευταία χρόνια δίνει δείγματα γραφής και λέει: όλοι μαζί μπορούμε, οι αγρότες ενωμένοι. Ποτέ μέχρι σήμερα δεν υπήρξαν συγκεντρώσεις αυτού του μεγέθους που να έχουν ένα χαρακτήρα ουσιαστικό επιχειρηματικό. Και λέει, χαριτολογώντας και ο πρόεδρος ο Κώστας Σπανούλης και ο Κώστας Γιωτάκος, είμαστε όλοι πλέον μία οικογένεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λέμε ότι οι αγρότες πλέον είναι μία οικογένεια. Σε αυτήν την εκδήλωση η οποία έγινε εδώ, ή σε αυτή τη συγκέντρωση που έγινε στην Καλαμπάκα, ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Χρήστος Μπεχλιβάνος συντόνισε αυτήν. Θα χρησιμοποιήσουμε στη μεγαλειώδη συγκέντρωση. Ο Χρήστος εδώ αισθάνεται ευτυχής, γιατί νιώθει και αυτός ότι βλέπει ότι κάτι συντελείται, κάτι διαφορετικό πλέον στον αγροτικό κόσμο. Χρήστο, θέλουμε από το δικό σου πλέμμα, από τη δική σου ματιά, να πεις τι είναι αυτό που είδες, πώς το ένιωσες, τι αλλάζει στον αγροτικό τομέα πλέον, ποιες είναι οι διαφορές, τι διαφοροποιείται. Γιατί είχαμε μάθει να λέμε τα τετριμένα πράγματα. Να έρχονται οι πολιτικοί, να μιλούν, να μιλάνε και οι αγρότες να ακούν. Ενώ σήμερα οι αγρότες μιλούν και πρέπει να ακούν οι πολιτικοί μας. Θοδωρή, βλέπουμε, επειδή παρακολουθώ χρόνια τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αγροτικών Θεμάτων αλλά και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αγροτικών Φωτοβολταϊκών όπως και εσύ, βλέπουμε μια στροφή των αγροτών σε νέες καλλιέργειες από τη μια, βλέπουμε μια διαφορετική κουλτούρα και φυσικά βλέπουμε ότι προσπαθούν όλοι μαζί ενωμένοι να έχουν συμπληρωματικά εισοδήματα έτσι ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν στην ύπαιθρο. Σε αυτές τις δραστηριότητες εντάσσονται και τα φωτοβολταϊκά, κυρίως τα μικρά αγροτικά φωτοβολταϊκά, έργα τα οποία έρχονται για να μειώσουν το κόστος παραγωγής με το συμψηφισμό του ηλεκτρικού ρεύματος που κερδίζουν από τα φωτοβολταϊκά, έτσι ώστε οι λογαριασμοί τους στο ηλεκτρικό να είναι μικρότεροι. Παρά το γεγονός ότι ο δρόμος ακόμα είναι μακρύς. Αξίζει να πούμε ότι σε αυτά τα χρόνια βλέπουμε κυρίως τρία στοιχεία. Το ένα είναι η μεγάλη προσέλευση των αγροτών από όλη την Ελλάδα, όπου και αν γίνεται η συνέλευση. Είχα τη χαρά να συντονίσω και πέρυσι και φέτος. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε είτε ένωση, είτε συνεταιρισμός, είτε που να κάνει συγκεντρώσεις αυτού του είδους από αγρότες που έχουν κοινό σκοπό. Ναι, ναι. Την αγροτική ζωή, το επιχειρήν. Πέρυσι στο Ναύπλιο, φέτος στο πνευματικό κέντρο της Καλαμπάκας, εδώ στο φιλόξενο Δήμο Μετεώρων. Είδαμε πραγματικά τα αμφιθέατρα να είναι κατάμεστα, να υπάρχουν όρθιοι και δεν είναι συνελεύσεις, οι συνελεύσεις που είχαμε στο μυαλό μας με τις εντάσεις, τις φωνές. Είναι ένας κόσμος ο οποίος νομίζει ότι παρακολουθεί θέατρο, παρακολουθεί μια παράσταση που θέλει απόλυτη σιωπή. Ακούνε όλοι, συμμετέχουν και προσπαθεί ο καθένας να κερδίσει και την παραμικρή πληροφορία από όσα θα υποθούν τόσο από την διοίκηση των συνδέσμων, όσο και από τους εκλεκτούς προσκεκλημένους. Εγώ αυτά τα χρόνια διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει καν πνεύμα, όχι αντιπαράθεσης, ούτε καν. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, συνυπάρχουν, συμφωνούν όλοι μαζί. Ναι, παιδιά, προχωράμε, πάμε. Αυτό είναι το πνεύμα που κυριαρχεί. Είναι ένα πνεύμα συνέργειας και συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. Έχουν όλοι αντιληφθεί ότι μόνοι τους δεν μπορούν να προχωρήσουν και αυτό το έχουν αποδείξει με το έργο τους μέχρι σήμερα. Έχουμε δει τις συνολικές, τις μεγάλες αγορές που έχουν κάνει και τις ιδιαίτερες τιμές που έχουν επιτύχει είτε με τις αγορές καινούργιων αγροτικών μηχανημάτων και τρακτέρ, είτε με αγροτικά αυτοκίνητα και όλη την άλλη προσπάθεια. Έχουν καταφέρει όλοι μαζί να μειώσουν το πραγματικό κόστος. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αγωνιούν, είναι άνθρωποι οι οποίοι κάτω από την ομπρέλα του ΨΑΦ και του ΨΑΦ προσπαθούν να παραμείνουν και να είναι πρωταγωνιστές στην ύπαιθρο.
όχι απλά να παραμείνουν. Θέλουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα, έχουν μια άλλη κουλτούρα για το περιβάλλον. Βλέπουμε ότι αλλάζουν τις καλλιέργειες, δεν μένουν στο παραδοσιακό μόνο στη βαμβακαλλιέργεια. Έχουν γυρίσει, έχουν πάει σε άλλα στάδια, επενδύουν στην δεδροκαλλιέργεια, στην εντατική δεδροκαλλιέργεια, την πυκνή φύτευση. Κάνουν καινούργια πράγματα τα οποία βοηθάνε υπερβολικά οι ίδιοι, θωρακίζουν και το περιβάλλον. Έχουν καταλάβει ότι δεν μπορούν πλέον να αντλούν με γεωτρήσεις όπως συνέβαινε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες το πολύτιμο νερό το οποίο έχουμε στο Θεσσαλικό κάμπο. Χρήστο, σε αυτήν τη συγκέντρωση θα παρευρεθεί ο υπουργός, ο κ. Κρέκας, στελέχη των τραπεζών, αγρότες, δήμαρχοι, προέδροι κτλ. Πιστεύεις ότι ο κ. Κρέκας θα έχει να πει κάτι το διαφορετικό? Ο κ. Κρέκας ήταν και πέρυσι στον Άφλιο. Φέτος είναι εδώ ως υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης πλέον. Σίγουρα. Να τον ακούσουμε. Πάμε, αγαπητοί μου φίλοι, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κρέκας σε αυτήν τη μεγαλειώδη συγκέντρωση και θα το σχολιάσουμε μετά. Δύο πράγματα για τον αγροτικό τομέα. Γιατί πάνω απ' όλα είσαστε αγρότες. Και όπως θα εξηγήσω παρακάτω, αυτή την προσπάθεια την οποία έχει ξεκινήσει ο σύνδεσμός σας και που ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και η Νέα Δημοκρατία συνολικά ως παράταξη, δεν θέλω να το κομματικοποιήσω, και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε και συνέχισε, όχι τόσο γρήγορα όσο θα χρειαζόταν και όχι τόσο θαραλέα αυτή την επιλογή. Από την πρώτη στιγμή θέλω να πω ότι έχουν βάλει ως προτεραιότητα τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και την υποβοήθηση σε αυτό μέσα από την δημιουργία των ΑΠΕ, των αγροτικών φωτοβολταϊκών. Για ποιο λόγο θέλουμε τις ΑΠΕ? Θέλουμε για να μείνετε στα χωράφια σας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάνω απ' όλα είσαστε αγρότες. Εμείς λοιπόν θέλουμε τα αγροτικά φωτοβολταϊκά να σας βοηθήσουν να μείνετε στα χωράφια. Να συνεχίσετε να καλλιεργείτε, να μπορείτε να ζείτε την οικογένειά σας με ένα αξιοπρεπές εισόδημα, το οποίο θα μπορείτε να έχετε μέσα από αυτή την ενασχόληση, να μπορείτε να επενδύετε και να συνεχίσετε να επενδύετε σε αυτή τη δουλειά, στην αγροτική δουλειά και βέβαια μέσα από τις καλύτερες συνθήκες οι οποίες θα διαμορφωθούν, που τώρα δεν υπάρχουν όπως από, και πρέπει να βοηθήσουμε, δεν υπάρχουν όσο θα θέλαμε και πρέπει να τις φέρουμε, να έρθουν και τα παιδιά σας να ασχοληθούν με αυτό το τομέα και να ασχοληθούν έχοντας την ελπίδα ότι θα έχουν μια καλή ζωή. Θα έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα και θα μπορούν να αισθάνονται ασφάλεια κοιτώντας το μέλλον. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και ο Άγγελος ο Καΐκης. Είναι γιος του Σπύρου του Καΐκη. Είναι μια νέα γενιά. Ένας νέος άνθρωπος ο οποίος θέλει να μπει στον αγροτικό τομέα. Και πρέπει εμείς ως πολιτεία, πέρα και πάνω από κόμματα και από χρώματα, όπως επανέλαβα, να θεμελιώσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις, ώστε να μπορεί να μπει στον αγροτικό τομέα, να μπει στην γεωργία, να μπει στην κλινοτροφία, να συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στην εθνική οικονομία και παράλληλα βέβαια να έχει μια καλύτερη ζωή για αυτόν. Τι σημαίνει αγροτικός τομέας για τη χώρα? Τρία πράγματα, γιατί πολλές φορές αυτό το ξεχνάμε. Πρώτον, το 4% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος προέρχεται από τη γεωργία. 10 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου το κόστος το ενεργειακό, δεν μηδενίζει δηλαδή το ενεργειακό κόστος, συγγνώμη, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά δίνει και τη δυνατότητα να έχετε και ένα επιπλέον εισόδημα, έτσι ώστε και να μείνετε στην καλλιέργεια και με αυτόν τον τρόπο να είσαστε πιο ανταγωνιστικοί. Τι ίσχυε από το 2014? Μπορούσε ένας αγρότης να κατασκευάσει ένα φωτοβολταϊκό αγροτικό ως ανεξάρτητος παραγωγός. Υπάρχουν 2.000 περίπου συμπολίτες μας, αγρότες, οι οποίοι κατάφεραν, είχαν την οικονομική δυνατότητα, είχαν τα στοιχεία, τα χρηματοδοτικά, να το πω έτσι, στοιχεία, είχαν ίσως κεφάλαιο, ίσως περιουσία, με λίγα λόγια είχαν τις απαραίτητες εξασφαλίσεις. Τρέλα είχαν, κύριε Υπουργέ. Τρέλα είχαν.
και την τρέλα πάνω απ' όλα, γιατί ήταν μεγάλο το ρίσκο εκείνες εποχές, πολύ σωστά το είπε ο φίλος, να ρισκάρουν, αλλά φυσικά είχαν και τη δυνατότητα, όπως είπα, τις εξασφαλίσεις για να μπορέσουν να πάρουν, να βρουν το κεφάλαιο, να κατασκευάσουν το αγροτικό φωτοβολταϊκό και με αυτόν τον τρόπο είτε να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, είτε και μέσα από αυτό φυσικά να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί, μηδενίζοντας, μειώνοντας το κόστος παραγωγής. 2.000. Σήμερα είναι, αποτελούν περίπου το 9% τη συνολικά παράγουν το 9%, όπως ο ίδιος ο πρόεδρος σας, ο Κώστας Παντούλης, μου έδειξε πριν μερικές μέρες, το 9% τη συνολικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά. Μου δείχνει στη Γερμανία, ήμουν πριν μερικές μέρες, συνάντησα το παλιό φίλο της Ελλάδος, τον κύριο Φούχτελ, θα το θυμάστε τότε, το 12 με 14, όταν εδώ για να φτιάξει λίγο τη σχέση μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας. Είναι, τυχαίνει να είναι ο αρμόδιος υφυπουργός τώρα αγροτικής ανάπτυξης, ομόλογός μου στη Γερμανία. Τον επισκέφθηκα πριν 2 εβδομάδες. Τον ρωτάω, τι κάνετε εσείς εδώ με τα αγροτικά φωτοβολταϊκά? Α, λέει, εδώ κάθε φάρμα έχει και ένα αγροτικό φωτοβολταϊκό. Στη Γερμανία, ξέρετε πως η ηλιοφάνεια είναι εκεί, λιγότερη από την Ελλάδα. Πιο ακριβό το κόστος επένδυσης εκεί, αναλογικά με την απόδοση, αφού έχει λιγότερο ήλιο, έχει περισσότερο σύνθημα κτλ. Έρχομαι εδώ, μου λέει ο κ. Πανούλης, 16% της παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά στη Γερμανία παράγεται από αγροτικά φωτοβολταϊκά, 9% στην Ελλάδα. Να η ευκαιρία. Έχουμε μπροστά χώρο. Δεύτερον, σχέδια βελτίωσης. 600 εκατομμύρια ευρώ, μπορεί και λίγο παραπάνω, δημόσια δαπάνη, ευρωπαϊκά χρήματα, επαναλαμβάνω είναι αυτά, 1,2 δισεκατομμύρια περίπου, μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή, ολοκληρώνεται στην περιφέρεια Αττικής, ολοκληρώθηκε αξιολόγηση, βγήκε ο πίνακας των εγκεκριμένων σχεδίων, μιλάμε με τον Κώστα τον Αγοραστό, τρέχουν εδώ οι διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας να ολοκληρώσουν τις αξιολογήσεις. Είχε πρόβλημα όταν το αναλάβαμε και αυτό, κολλημένο ήταν, 2-3 χρόνια υπήρχε ένα πρόβλημα με το εύλογο κόστος, είχε δημιουργηθεί ένα θεσμικό επίδικο, να το πω, με το εύλογο κόστος, το λύσαμε, ολοκληρώνονται έως και μέχρι την Αγρότικα, πιστεύουμε ότι στις μεγάλες περιφέρειες θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση μέχρι το 2020 και το 2021, 1,2 συνολικά δισεκατομμύρια ευρώ θα πέσουν στην ελληνική οικονομία. Όλα αυτά θα φέρουν ανάπτυξη και θα βοηθήσουν στην εκμηχάνηση και θα βοηθήσει στη μείωση του κόστους παραγωγής και θα μπορέσουν να πάρουν τα εργαλεία που χρειάζονται οι Έλληνες αγρότες και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να παράγουν πιο ανταγωνιστικά και να παράγουν και περισσότερα και άρα να έχουν και καλύτερο εισόδημα. Όπως άκουσες, αγαπητέ φίλε, όπως ακούσαμε όλοι μας, τοποθετήθηκε ο κύριος Υφυπουργός. Τι έχεις να προσθέσεις από αυτό? Ο κύριος Κρέγας έδωσε μερικές ειδήσεις. Η μία από αυτές είναι ότι παρά την μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται και είναι μια συνέχεια και της προηγούμενης κυβέρνησης, απαιτείται πολλή δουλειά ακόμη, γιατί είναι πολλά τα συναρμόδια υπουργεία, έτσι ώστε να μπορούν να προχωρήσουν με πιο γρήγορους ρυθμούς τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Μίλησε για τα σχέδια βελτίωσης τα οποία θα τρέξουν και φυσικά ανέλησε όλους τους πόρους που θα πάρουν οι αγρότες το επόμενο διάστημα. Όμως οι αγρότες δεν μπορούν να περιμένουν και δεν χαρίζονται σε κανέναν. Θέλουν πραγματικό έργο. Πιστεύω ότι η τοποθέτηση του κ. Σκρέκα σήμερα ήταν με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν οριοποίησε καταστάσεις. Αναφέρθηκε στα πραγματικά προβλήματα που είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους για τον αγροτικό κόσμο, αλλά και το πραγματικό περιβαλλοντικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Εξέφρασε για άλλη μια φορά την πεποίθηση ότι η τωρινή κυβέρνηση θα προχωρήσει το έργο του Αχιλλέου έτσι ώστε να επιληθεί το πρόβλημα με το νερό. Ένα πρόβλημα που υπάρχει και απειλείται με ερημοποίηση ο Θεσσαλικός κάμπος, παρά τις ενστάσεις και την προηγούμενη στάση και την διαφορετική στάση που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση. Έδωσε ειδήσεις και πιστεύω ήταν αναμενόμενο. Ήταν και στη γενέθλια πόλη. Χάιδεψε και λίγο τα αυτιά των αγροτών, αλλά νομίζω ότι έβγαλε πολλές ειδήσεις. Αρκετά ειλικρινής. Έβγαλε πολλές ειδήσεις. Σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση, αγαπητέ Χρήστο, ήταν και γιατί πλέον ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Θυμάτων έχει επεκταθεί, κάνει συναντήσεις με τράπεζες, να δει ποια είναι τα τραπεζικά συστήματα,
πώς θα λειτουργήσουν και το καθεξής. Είχαμε και εκπροσώπους από τις τράπεζες εδώ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να τους ακούσουμε λίγο και να σχολιάσουμε και σε αυτό. Βεβαίως. Ποια ήταν αυτό το οποίο εσύ... Χωρίς χρηματοδότηση δεν γίνεται τίποτα. Ας τους ακούσουμε. Πάμε λοιπόν να τους ακούσουμε. Καλή χρονιά σε όλες, σε όλους. Καλή επιτυχία στις προσπάθειες που κάνετε στους αγρούς σας και όχι μόνο. Σε όλες τις δραστηριότητές σας ευχόμαστε ότι το καλύτερο. Και θέλουμε να σας πούμε ότι ήρθαμε εδώ για πρώτη φορά για να μας γνωρίσετε περισσότερο. Είναι πραγματικά ιδιαίτερη χαρά για μας να βρισκόμαστε σε εκδηλώσεις όπως η σημερινή, ανάμεσα σε ανθρώπους που εργάζονται σκληρά και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Σε ανθρώπους που δίνουν ζωή στην ελληνική περιφέρεια και στις τοπικές αγροτικές οικονομίες. Η σχέση μου και της ομάδας μου μαζί σας ξεκίνησε ουσιαστικά το 2019, παρότι η Τράπεζα Πειραιώς σας γνωρίζει από το 2013 και εξελίσσεται συνεχώς. Με σεβασμό στις ανάγκες και απόψεις των συνομιλητών μας και με μια κοινή κατανόηση ότι η προσπάθεια περαιτέρω συμπόρευσής μας εναπόκειται αποκλειστικά και μόνο στα δικά μας χέρια και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Πεχλιβάνο ότι εδώ μιλάμε για ένα σύνδεσμο ο οποίος ξέρει τι λέει, πώς το λέει, έρχεται διαβασμένος, ακούει, συνομιλεί και ό,τι μπορούμε να κάνουμε το κάνουμε και ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε, του λέμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε, τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη στιγμή που το συζητάμε. Όλοι συμφωνούν πως η ανάπτυξη της χώρας μας περνάει σε μεγάλο βαθμό από τη στήριξη και ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα. Θα σου πούμε κάποιες γενικότερες σκέψεις και μετά οι συνάδελφοί μου θα σας δείξουν κάποια πιο συγκεκριμένα εργαλεία και κανάλια επικοινωνίας τα οποία έχουμε μαζί σας και όταν τελειώσουμε μετά πολύ ευχαρίστω να μιλήσουμε και προσωπικά. Ζητήματα όπως η διατήρηση των εδαφικών πόρων και η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η μείωση του κόστου παραγωγής μέσω της εφαρμογής καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών όπως η ευφυής γεωργία και η ορθολογική χρήση των γεωργικών εισρωών, η επιλογή και αξιοποίηση συντελεστών παραγωγής, αλλά και η συνεργασία μεταξύ των παραγωγών, κάτι το οποίο ανέφερε προηγουμένως και ο κύριος Υπουργός, το στοχευμένο μάρκετινγκ με στόχο τη σύνδεση με την αγορά, τόσο την εγχώρια όσο και την αγορά του εξωτερικού, έχουμε αποδείξει πόσο εύκολα τοποθετούμε τα προϊόντα μας στο ράφ των αγορών και σε πόσες ακόμα αγορές του εξωτερικού μπορεί να βρεθούμε, αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές της νέας εποχής. Σε μια περίοδο που η οικονομία της χώρας μετά από μια μεγάλη περίοδο ύφεσης αποδεικνύεται ότι ανακάμπτει και στοχεύει το 2020 σε διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης, η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της, σύμφωνα με το πλάνο Ατζέντα 2023, το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε μετά πιο αναλυτικά, αποτελεί κεντρικό πυλώνα της εμπορικής τραπεζικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Για να μπορέσει να καλύψει ουσιαστικά κάθε ανάγκη του αγρότη. Αλλά δεν έχουμε μόνο τον αγρότη, έχουμε και το αγροτικό νοικοκυριό. Το έχει επίσης καθημερινότητα. Έχουμε και την αγροτική εκμετάλλευση. Είναι μια τρισυπόστατη διάσταση. Όποιος δεν μπορεί να αντιληφθεί αυτό, μάλλον θα λειτουργήσει αποσπασματικά, ακόμα και χρηματοδοτώντας το πρωτογενή τομέα. Άρα λοιπόν οι ανάγκες μας που έχουμε να καλύψουμε έχουν να κάνουν και με τα άτομα του νοικοκυριού και με την αγροτική εκμετάλλευση γενικότερα. Εδώ όμως σήμερα θα μιλήσουμε λίγο πιο ειδικά, μιλώντας για τις ανάγκες που έχουμε σε επενδυτικό ορίζοντα και τις ανάγκες που έχουμε σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Διότι η εκμετάλλευση εκτός από το να επενδύει πρέπει και να λειτουργεί καθημερινά και να αντιμετωπίζει αυτά τα κόστη όσο γίνεται πιο συντονισμένα. Πολύ σύντομα λοιπόν για την καθημερινότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης, η Τράπεζα Πειραιώς έχει μια ευρύτερη γάμα προϊόντων, η οποία είναι απόλυτα εξειδικευμένη πάνω στις ανάγκες και στοχευμένη πάνω στην λειτουργία της γενικής εκμετάλλευσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε την κάρτα του αγρότη, που είναι μια πρωτοβουλία η οποία παρότι ξεκίνησε από την Τράπεζα Πειραιώς, ολοκληρώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και συμμετέχουν πια αρκετές τράπεζες. Έχουμε το πρόγραμμα της συμβολιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας, το οποίο εδώ και μια πενταετία κάθε χρόνο σχεδόν ξεδιπλώνει και μια νέα σελίδα με εξαιρετική μεγάλη επιτυχία. Ο κ. Χαμηδάκης μίλησε για ειδικά κεφάλαια κίνησης
Η κλασικότερη μορφή κεφαλαιοκίνησης που δίνουμε προσαρμοσμένη πραγματικά στις ανάγκες των αγροτών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι το ανοιχτό δάνειο αγροτών, το οποίο ουσιαστικά είναι η ναυαρχίδα των προϊόντων μας στα χρηματοδοτικά εργαλεία της βραχυπρόθεσμης διάστασης. Και όπως διαπίστωσε και εσύ, αγαπητέ Χρήστο, τεθήκαν τα προβλήματα επιτάπητος. Είπαν τις απόψεις τους και λένε τους αγρότες, εδώ είμαστε, να βάλουμε τους όρους και να συνεργαστούμε. Είδαμε πραγματικά να βρίσκονται κορυφαία στελέχη από τρεις τράπεζες για πρώτη φορά σε μια συνέλευση. Ήρθαν ναι, ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Ήρθαν και παραμείναν μέχρι το τέλος. Πέρυσι υπήρχε ένας εκπρόσωπος μιας τράπεζας, φέτος τρεις. Βλέπουμε ότι πραγματικά οι τράπεζες θέλουν να στραφούν προς τον αγροτικό τομέα, θέλουν να κερδίσουν τον πραγματικό αγρότη, αυτόν που θέλει να επενδύσει τα επόμενα χρόνια, και διορατικά επιλέγει μια ομπρέλα και προϊόντων αλλά και φωτοβολταϊκών, έτσι ώστε αυτό το σύμπλεγμα να τον οδηγεί με ασφάλεια στην επόμενη ημέρα να έχει ένα ισχυρό αγροτικό εισόδημα που θα το επιτρέψει να ζήσει και ο ίδιος και η οικογένειά του στην Ήπεθρο. Από τη μια. Από την άλλη, βλέπουμε ότι από ό,τι φαίνεται θα ανοίξουν οι κάνοντες των τραπεζών, το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Το τρίτο, το οποίο είναι και είδηση, είναι ότι μειώνουν τα επιτόκια στους αγρότες, στους παραγωγούς και σε όσους θα δημιουργήσουν νέα φωτοβολταϊκά. Οπότε δημιουργείται ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον, γιατί η προηγούμενη δεκαετία ήταν δύσκολη, δεν υπήρχαν χρηματοδοτικά εργαλεία. Έτσι και οι αγρότες, όπως και όλοι οι επιχειρηματίες, δυσκολευόταν για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Και ο ανταγωνισμός αυτός των τραπεζών σίγουρα θα βγάλει κερδισμένους τους αγρότες. Αγαπητέ Χρήστο, και εγώ μέσα σε αυτήν τη μεγάλη σύζηση, με αυτήν την εκδήλωση, έκανα μια πολύ μικρή εισήγηση, ένα θέμα το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει παλιά, είναι η ασφάλεια των αγροτικών μηχανημάτων από ατυχήματα. Μια μικρή παρουσίαση, πιστεύοντας ότι μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι μαζί να έχουμε όλο και λιγότερα ατυχήματα. Κουραστήκαμε πλέον από αυτά τα ατυχήματα. Καιρός είναι οι αγρότες να αλλάξουν παιδεία, νοοτροπία και να αντιμετωπίζουν την αγροτική εκμηχάνηση πιο σοβαρά και πιο υπεύθυνα, θα έλεγα. Είναι πραγματικά σπουδαίο αυτό το κομμάτι της έρευνας και της καταγραφής που έχεις κάνει για την ασφάλεια των αγροτών. Τα προηγούμενα χρόνια έχουν χαθεί σχεδόν, μπορούμε να πούμε ότι κάθε χωριό έχει χάσει από έναν δικό της άνθρωπο. Δυστυχώς, από ένα αγροτικό δυστύχημα. Καθημερινά καταγράφουμε και εμείς στο larisanet.gr πολλά τέτοια σε όλη την Ελλάδα, και με τα στοιχεία τα οποία έχεις εσύ μιλάμε για μια τραγωδία. Πάμε να δούμε λίγο κάποια στοιχεία. Πάμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, να δούμε πώς οι φίλοι μας εταίροι και οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν όλη αυτή την κατάσταση και ποιες προσπάθειες κάνουν να αντιμετωπίσουν όλη αυτή τη μάστιγα που λέγονται ατυχήματα. Θα πρέπει να τα εξαλείψουν, τα εξαφανίσουν. Ένα μόνο θα σας πω. Η Νορβηγία για το 2019, ένας νεκρός μέσα σε ένα χρόνο. Και αυτός από ατύχημα. Το διανοείστε αυτό το πράγμα. Και εμείς χάνουμε 50 με 55 άτομα το χρόνο. Μόνο από αγροτικά ατυχήματα. Είναι λυπηρό. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε όλοι μαζί μια προσπάθεια, όλοι μαζί υπεύθυνα και συνυπεύθυνα, να δούμε να εξαλείψουμε αυτό που λέγεται αγροτικό ατύχημα από την αγροτική μας ζωή. Είναι καιρός πλέον. Πάμε να το δούμε αυτό. Καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, όλοι οι προσκεκλημένοι από τον ΝΑΦΟ σήμερα εδώ και από τον ΤΖΑΘ, ακούσατε προηγουμένως πολλά και σημαντικά πράγματα. Δεν θα ξαναπώ την ιστορία του ΝΑΦΟ ή του ΤΖΑΘ, τη γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά. Ούτε θα καθίσω να μιλήσω για τα αγροτικά μηχανήματα, τις προσπάθειες που έγιναν. Οι περισσότεροι ήρθατε στην Ιταλία δύο φορές, είδατε τις διαδικασίες μέσω του ΑΦΟ, τις μάθετε, τις γνωρίζετε. Όπως έλεγε ο Κώστας ο Γιωδάκος προηγουμένως, περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει πάρει τον δρόμο του, δρομολογείται πάρα πολύ καλά. Αλλά θα σταθώ όμως σε ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο καίει, ειλικρινά καίει, καίει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δυστυχώς, χάνουμε 50 αγρότες κάθε χρόνο. Είναι μια ομοίη πραγματικότητα από ατυχήματα. Όσο και σε φαίνεται περίπου. Χάσαμε τον αντινομάρχη κάποτε. Κώστα, θυμάσαι. Χάσαμε έναν άλλο συνάδελφο, τον Γιάννη τον Χαντούλη, ο οποίος μπήκε ανάμεσα στον αγροτικό εκτιστήρα και στο ψυχαστικό και τον κομμάτιασε. Και αυτό συμβαίνει γιατί δυστυχώς, δεν θα έλεγα είμαστε αμελείς, αλλά πολλά πράγματα όμως δεν έχουμε την πρόληψη. Οι άλλες χώρες το έχουν ξεπεράσει αυτό. Η Νορβηγία το 2019 ένας νεκρός, μόνο ένας
και αυτός από αυτοκινηστικό δυστύχημα, τίποτα άλλο. Εμείς έχουμε ξεπερνάμε κάθε χρόνο τους 50, που σημαίνει ένα στη βδομάδα το διανοείται αυτό το πράγμα. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να πάρθουν δραστικά μέτρα. Η ιστορία ξεκινάει από το 2000 όταν πήγα στην Ιταλία και εκεί, δεν λέω τη λέξη εκπαιδευτικά, αλλά είδα κάποια πράγματα. Το 2004 με τον Κώστα του Σπανούλη ξαναπηγαίνουμε στην Ιταλία και εκεί ξεκίνησε ο πρώτος διάλογος για τις συνεργασίες αυτές που προκύπτουν τώρα με τον Γκαντίνη που ήταν τότε πρόεδρος της Ουνακόμα και τέθηκε και το θέμα της ασφάλειας των αγροτικών μηχανημάτων και δι' των αγροτών από ατυχήματα. Το 2007 ξαναπαρακολουθούμε ένα σεμινάριο, θα δούμε μετά που μας μίλησαν, ήθελαν να έρθουν οι Ιταλοί. Ξεκινάμε μία διαδικασία να συνεργαστούμε με το Υπουργείο. Δεν μας έδωσε κανείς σημασία. Να μην αρχίσω και αναφέρω ονόματα με ποιους μιλήσαμε, σε ποιους στείλαμε επιστολές. Τίποτα. Αγνοούσαν το θέμα. Εντάξει, μόνο λέγανε, δεν περάζει. Εν πάση περιπτώσει. Θα ξεκινήσουμε, μάλλον θα σου πω ένα πράγμα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ένα σοφός μου είπε το εξής όταν του είπα: έχουμε πρόβλημα. Όχι, λέει, κάνεις λάθος. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν πολλοί προβληματισμοί. Το πρόβλημα είναι ένα, μπορεί μου λέει. Η υγεία. Και σε αυτό θα πρέπει να σταθούμε. Γιατί χωρίς υγεία για όλους μας και για όλους, ιδιαίτερα για τους αγρότες που κάνουν ένα πάρα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε να κατεβαίνεις με ένα τρακτέρ και να σου σηκωθεί το ψυχαστικό ή να ανεβαίνεις επάνω σε μια ανηφόρα και να σου έρθει το τρακτέρ καπάκι, γιατί αντί να βάλεις ένα ψυχαστικό πίσω 900 κιλά, έβαλες 1450 κιλά και δεν έχει αντίβαρα μπροστά και σου έρχεται καπάκι. Πολλά τέτοια πράγματα. Υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας. Οι εικόνες που θα δείτε είναι ομές, είναι σκληρές, αλλά είναι πραγματικές. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι αγρότες, λέμε πάντα ότι οι εκθέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί βλέπουμε καινούργια μοντέλα, βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία είναι σημαντικά, μαθαίνουμε την τεχνολογία η οποία εξελίσσεται, αλλά ένα πράγμα το οποίο είναι σημαντικότερο από όλα είναι η ασφάλεια των αγροτικών μηχανημάτων και η ασφάλεια των χειριστών. Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες πολλαπλών ατυχημάτων και αυτό δυστυχώς δεν είναι ότι καλύτερο για τον ευρύτερο ελληνικό χώρο. Καθημερινά στα ράδια, στις τηλεοράσεις, στις εφημερίδες μαθαίνουμε άσχημα νέα ότι κάποια τρακτέρ ανατρέπονται και εκεί αρχίζουμε και σκεπτόμαστε γιατί πρέπει να γίνεται αυτό. Ένα πράγμα που στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία το έχουν κάνει εδώ και πολλά χρόνια. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια πριν 2 χρόνια και ήρθαμε σε επαφή και με νομαρχίες και με περιφέρειες να κάνουμε κάποια σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης. Δυστυχώς δεν βρήκαμε ανταπόκριση και για ακόμη μια φορά φέτος στη Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια βρισκόμαστε εδώ που θα μιλήσουμε με τους υπεύθυνους της ασφαλής οδήγησης των αγροτικών μηχανημάτων. Θα δούμε στη συνέχεια, θα μας πούν τις δικές τους εμπειρίες, θα μας μιλήσουν και θα μας πούν τι θα πρέπει να κάνουμε και εμείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, θα πρέπει οι φίλοι αγρότες να μάθουν ασφαλή οδήγηση. Έχει να κάνει με αυτούς τους ίδιους, έχει να κάνει με την ασφάλειά τους. Και πέρα από αυτό έχει να κάνει και με την νοοτροπία που θα πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός και προς τους πεζούς και προς τους χειριστές. Σε λίγο θα ακούσουμε τον υπεύθυνο εδώ στην Ιταλία να μας μιλήσει πώς ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα δημιουργούν τις καλύτερες συνθήκες για μια ασφαλή οδήγηση και τι θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Την προσπάθεια την οποία την ξεκινήσαμε εδώ και κάποια χρόνια θα τη συνεχίσουμε και αυτή τη φορά πιο δυναμικά, τουλάχιστον να γυρίσουμε τον ευρύτερο θησαλικό χώρο και να μάθουμε στα μικρά παιδιά και στα ακόμα μεγαλύτερα στα σχολεία μας τι σημαίνει ασφαλής οδήγησης, τι σημαίνει αγροτικό μηχάνημα και τι σημαίνει γνωρίζω ακόμη καλύτερα την αγροτική ζωή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον υπεύθυνο. Thank you.
Ένα μόνο θα σας πω. Η Νορβηγία για το 2019, ένας νεκρός μέσα σε ένα χρόνο. Και αυτός από ατύχημα. Το διανοείστε αυτό το πράγμα. Και εμείς χάνουμε 50 με 55 άτομα το χρόνο. Μόνο από αγροτικά ατυχήματα. Είναι λυπηρό. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε όλοι μαζί μια προσπάθεια, όλοι μαζί υπεύθυνα και συνυπεύθυνα, να δούμε να εξαλείψουμε αυτό που λέγεται αγροτικό ατύχημα από την αγροτική μας ζωή. Είναι καιρός πλέον. Μεγάλη συγκέντρωση. Αυτή η συγκέντρωση δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους αγρότες να συγκεντρωθούν. Εμείς όμως διαπιστώνουμε χαρά ότι ακολουθούν και οι γυναίκες των αγροτών, τα παιδιά τους. Είναι μια προσπάθεια συλλογική. Δηλαδή οι αγρότες αισθάνονται μια οικογένεια. Έτσι είναι. Εσύ πώς βλέπεις όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι άντρες σας, τα αδέρφια σας, τα παιδιά σας, πώς το αντιμετωπίζεις? Σε βλέπω εδώ πέρα με τόσο κόσμο. Τι έχεις να πεις για αυτό το κομμάτι, δηλαδή πώς αισθάνεσαι? Ήρθες επειδή είναι μια συζυγική υποχρέωση ή επειδή νιώθεις ότι αυτό πρέπει να προχωρήσει, είναι ρυθμός ζωής? Θεωρώ, Θοδωρή, ότι και εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν οι σύζυγοι. Όλη η οικογένεια νιώθουμε μαζί μια ομάδα, κάνοντας υπομονή, γιατί απαιτεί ώρες που λείπουν από το σπίτι, δυσκολίες φυσικά, δύσκολα πράγματα κίνδυνοι. Κατασκευαστικά, κίνδυνοι, όλα αυτά απαιτούν υπομονή και συνεργασία από εμάς. Κοίταξε, αυτή την προσπάθεια τώρα που κάνετε σαν γυναίκες, πιστεύεις ότι παρόλες τις αντικειμενικές δυσκολίες υπάρχει μέλλον στην αγροτική ζωή? Φυσικά και υπάρχει, και εμείς προωθούμε τα παιδιά μας σαν οικογένειες να ασχοληθούν με αυτό το τομέα, φυσικά παίρνοντας και μια κατάρτιση από πανεπιστήμια, και με πολλή δουλειά και υποστήριξη από την οικογένεια πιστεύουμε ότι μπορεί να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Σιγιώτα, είδα αυτές τις μέρες εδώ πέρα ότι πάρα πολλές νέες κοπέλες σαν και εσένα, σύζυγοι, αδερφές, με τα παιδιά σας, όλοι μαζί εδώ δηλαδή, ενώ πίστευα ότι θα είναι μια μεγάλη ομάδα, διαπίστευα ότι ήταν εξαπλάσια, γιατί ο κάθε ήρθαν από το Αγρίνιο, ήρθαν από τον Εύρο, με τις γυναίκες τους, με τις αδερφές τους. Δηλαδή, πρωτοφανές πράγμα αυτό. Ναι, πραγματικά είναι πρωτοφανές, πάρα πολύ ελπιδοφόρο και αισιόδοξο. Από όλη την Ελλάδα συμμετέχουμε κι εμείς και ερχόμαστε, και είναι μεγάλη χαρά μας αυτές οι εκδηλώσεις. Γιώτα μου, σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι καλή πορεία στην αγροτική ζωή, γιατί είσαι δίπλα στον άντρα σου και στα παιδιά σου. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, συγκινητικό και δυναμικό. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ό,τι καλύτερο και για εσάς. Να είσαι καλά. Εύη, κοίταξε να δεις. Γίνεται μια μεγαλειώδη συγκέντρωση. Εγώ βλέπω, σούμε, ότι δεν είναι μόνο οι αγρότες, αλλά έρχονται και οι γυναίκες, παιδιά. Όλοι οι αγρότες σαν μια οικογένεια. Και εσύ είσαι δίπλα στον άντρα σου, είσαι με το παιδί σου. Γιατί ήρθες εδώ, ήρθες να κάνεις μια βόλτα ή ήρθες, ξέρω εγώ, δίπλα κοντά στον άντρα σου να πεις εδώ είμαστε εμείς σαν γυναίκες, βοηθάμε, είμαστε στήριγμα του σπιτιού? Ναι, περισσότερο ήρθαμε σαν στήριγμα, να στηρίξουμε την προσπάθεια του άντρα και ότι είμαστε κοντά. Γιατί είστε πολλές εδώ, δεν είσαι μόνο εσείς, εσύ η Γιώτα, οι κοπέλες που ήρθαν από το Αγρίνιο, άλλες που ήρθαν πάνω από τον Εύρο. Ναι, και το κάνουμε συχνά, και εγώ θέλω να περάσει αυτή η αίσθηση και στα παιδιά μας. Ότι δηλαδή πρέπει να είμαστε κοντά στον μπαμπά, γιατί η δουλειά δεν είναι εύκολη, ενώ τη θεωρούν όλοι την εύκολη, δεν είναι εύκολη. Ναι, είναι αρκετά δύσκολη, με πολλά ρίσκα, με πολλές δυσκολίες θα έλεγα. Ναι. Κοίταξε, όλη αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται πλέον από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αγροτικών Θυμάτων. Σε ικανοποιεί, βλέπεις ότι έχει ένα αποτέλεσμα ή είναι κόπος άδικος? Όχι, σίγουρα έχει αποτέλεσμα. Γιατί ό,τι γίνεται μαζικά γίνεται για όλους. Είναι πιο στοχευμένες οι κινήσεις, πιο μεθοδικές και έχουν σίγουρα καλύτερο αποτέλεσμα από το να λειτουργεί ο κάθε αγρότης μεμονωμένα και από μόνος του. Ενώ έτσι είναι πιο συλλογικές οι προσπάθειες. Όλοι μαζί μια οικογένεια που λέει ο Κώστας Πανούλης. Ναι, εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα για το σύνδεσμο και το βλέπω ότι δεν το αισθανόμαστε μόνο εμείς, το αισθάνονται και οι άλλοι. Αυτό. Εύη, σε ευχαριστώ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα εμείς γιατί βλέπουμε σε ένα τη Γιώτα, όπως είπα προηγουμένως, τόσες άλλες κοπέλες που είστε δίπλα, στο πλευρό του άντρα σας, στην αγροτική ζωή. Γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι οι αγρότες δεν είναι μόνοι τους.
έχουν μια οικογένεια η οποία τους συμπαραστέκεται. Και εσείς έμπρακτα το αποδείξατε και το αποδεικνύετε συνέχεια. Είναι ο ρόλος της οικογένειας. Πρέπει να περάσουμε κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα να τα αποδεχτούμε εμείς σαν γυναίκες και να τα περάσουμε και στα παιδιά μας. Εγώ το στηρίζω αυτό της οικογένειας και της δουλειάς. Είμαστε το στήριγμα και η γυναίκα και μετά τα παιδιά για τον κάθε γονιό, για τον πατέρα, ας πούμε, που τραβάει ένα δύσκολο δρόμο, θα έλεγα, με αυτό το επάγγελμα. Εσύ είσαι περήφανη που ο άντρας σου είναι αγρότης, γιατί παλιότερα, μα λέγανε αγρότης, ενώ τώρα αλλάξαν τα πράγματα. Τώρα πλέον θεωρώ ότι ο αγρότης δεν είναι αγρότης με την έννοια όπως ήταν παλιά. Είναι αγρότης επιχειρηματίας. Απαιτούνται άλλες γνώσεις, εξειδικευμένα πράγματα θα έλεγα, γνώσεις φορολογικές, γνώσεις επιχειρηματικές. Είναι άλλη διάσταση νομίζω τώρα πλέον οι αγρότες. Δεν είναι ο αγρότης που έπαιρνε τα εργαλεία, πήγαινε στο χωράφι, γύριζε στο σπίτι το βράδυ κουρασμένος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σου εύχομαι επιτυχία σε αυτό που κάνεις εσύ, όλες οι κοπέλες που είστε δίπλα στους άντρες σας. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε καλά, με υγεία. Υγεία πρώτα απ' όλα και όλα τα άλλα θα έρθουν. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι. Ο Κώστας είναι διορατικός. Εκτός από ενωτικός, είναι και διορατικός. Βλέπει τις αλλαγές που έρχονται. Έχει οικολογικές ευαισθησίες. Άλλαξε ο ίδιος πρώτος σαν πρόεδρος τις δικές του καλλιέργειες, δημιουργώντας καλλιέργειες πιο φιλικές στο περιβάλλον. Καλημέρα σε όλους σας και χρόνια πολλά. Υγεία, ευτυχία, ευημερία και πάνω απ' όλα αυτό που επιθυμεί ο καθένας. Βέβαια, εμείς αυτό που επιθυμούσαμε το βλέπουμε σήμερα. Και τι είναι αυτό? Η αισχύς εν τη ενώση. Τι βλέπουμε σήμερα και γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα ευτυχής. Βλέπουμε την κεντρική εξουσία διαμέσου του κυρίου Σκρέκα αρρωγού σε όλες τις προσπάθειες και σε όλες τις επιτροπές εμπορίου και στην Ολομέλεια. Όλα τα χρόνια, διαχρονικά, με πολλούς άλλους συναδέλφους τους, για να περνάν όλα τα θέματα του συνδέσμου, ομοφόνος που στην Ολομέλεια. Δεν ξαναγίνει. Τι άλλο βλέπουμε? Την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Είναι οι άνθρωποι που μας στήριξαν, η Ραχαποκαλιά, που μας στήριξαν στα πρώτα μας βήματα, όπως και οι πρώην νομάρχες, το έχω πει παλαιλεμένως σε πολλές συγκεντρώσεις, στα πρώτα μας βήματα που έπρεπε αυτή η οργανωτική δομή της αυτοδιοίκησης να μεταλαμβαδεύσει και στο σύνδεσμο. Αυτό έγινε πράξη. Τι άλλο βλέπουμε? Τις συνεργασίες τις οποίες κάναμε με τον κύριο Λουμάκη, με τον ΣΠΕΦ, τους ανθρώπους που χειρίζονται θέματα της ενέργειας που είναι καθημερινά στα μέτρα λήψης αποφάσεων και όπου γίναμε επίσημοι συνομιλητές στα εκάστοτε υπουργεία, επωφιλία της χώρας και επωφιλία όλων των κατασκευαστών και κυρίως των ανθρώπων που κάνουν μία επένδυση. Και φυσικά δεν θα έλειπε μέσα από αυτή τη συνεργασία το τραπεζικό σύστημα. Τόσο οι συστημικές τράπεζες, όσο και οι συντηρητικές τράπεζες, πάντα δίπλα μας, πάντα μαζί μας. Ιδιαίτερα ευτυχής, κύριε Αλεξάνδρου, οφείλω να το πω και να το ομολογήσω, γιατί ο σύνδεσμος βασίζεται σε ειδικές αξίες και αρχές, γιατί ο σύνδεσμος εκτιμά τους ανθρώπους που στηρίζουν την προσπάθεια, την κίνηση που κάνατε για τα προηγούμενα δάνεια. Και προχθές σε μια σύσκεψη που είχαμε και με την Πειραιώς Leasing, είναι οι νέες εξελίξεις. Δικό σας κομμάτι, δικό σας μετά το βήμα για την τοποθέτησή σας. Συντηριστική Θεσσαλίας, μαζί με τη Συντηριστική Τράπεζα Καρδίτσας, πρότυπα, πραγματικά, ένα θαύμα. Είναι οι άνθρωποι δίπλα από την πόρτα μας, οι άνθρωποι που μας βοηθούν σε κάθε μας κίνηση. Φυσικά, όλα αυτά μας δίνουν μία και μόνο μία δυνατότητα και μία υποχρέωση. Να μην εγκαταλείψουμε αυτόν τον αγώνα για τον οποίο είμαστε υποχρεωμένοι τουλάχιστον για τα επόμενα 20 χρόνια να είμαστε όλοι μαζί. Και αυτό το οποίο μπορεί να σας εκμυστηρευτεί η διοίκηση είναι ότι όσο ο Θεός θα μας έχει καλά, θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Είτε σε πρωταγωνιστικό ρόλο, είτε σε οπουδήποτε άλλο χρειαστεί. Αυτό να το θυμάστε όλοι και να το μεταλαμπαδεύσετε σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Βλέπω Καλαμάτα, βλέπω Σπάρτη, βλέπω όλη η Δυτική και Ανατολική Πελοπόννησο, Ήπειρο, όλα τα παιδιά, Κεντρική Ελλάδα, Εύρος,
Έτσι, φέρες Εύρου. Άνθρωποι οι οποίοι από τη μια μεριά βλέπουν την ελληνική σημαία και από την άλλη την τουρκική. Και αυτοί οι άνθρωποι που κρατούν θερμοπύλες, εάν δεν υπήρχαν οι επενδύσεις στις οποίες τολμήσαμε και διεκδικήσαμε ως δευτερεύουσες δραστηριότητες, θα είχαν εγκαταλείψει την Ήπεθρο. Αυτή είναι η δυναμική του συνδέσμου. Πάνω σε αυτή βασιζόμαστε, συνεργαζόμαστε, επιμένουμε, εισηγούμαστε, σχεδιάζουμε, προτείνουμε και πάνω απ' όλα υλοποιούμε. Κάνουμε πράξη το επενδυτικό κομμάτι. Το έχει ανάγκη η χώρα, το έχουν ανάγκη τα νέα μας παιδιά τα οποία τα στείλαμε στο εξωτερικό, να επανέλθουν με τις γνώσεις που έχουν για να πάνε το κάρο μπροστά. Η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στα επόμενα χρόνια στην ενέργεια. Δεν είμαι ο αρμόδιος, απλά είμαι πάρα πολύ τυχερός που μου δίνεται δυνατότητα να βρίσκομαι σε κάποια μέτρα λήψης αποφάσεων. Πάνω σε αυτό το κομμάτι και εμείς θα βάλουμε το μικρό λιθαράκι. Και να ξέρετε κύριοι της κεντρικής εξουσίας ότι εμείς πάντα θα είμαστε αρρωγοί στο κομμάτι αυτό που έχει ένα και μόνο στόχο. Την παραμονή του αγροτικού κόσμου στην Ήπειρο με αξιοπρέπεια, καθώς επίσης και τη στήριξη των παρεμφερών επαγγελμάτων που άμεσα ή έμεσα, και ξέρετε είναι πάνω από 100, ζουν από τον πρωτογενή τομέα. Έτσι θα κρατηθούν οι υπαρχιακές πόλεις ζωντανές, έτσι θα υπάρχει ανάπτυξη στην Ήπεθρο, έτσι θα επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Υπόχρεωση για ακόμα μία φορά, όλοι μαζί πάμε για να δημιουργήσουμε. Δεν μεμψημυρούμε. Πάμε μπροστά. Ευχαριστώ. Ο Κώστας είναι διορατικός. Εκτός από ενωτικός, είναι και διορατικός. Βλέπει τις αλλαγές που έρχονται. Έχει οικολογικές ευαισθησίες. Άλλαξε ο ίδιος πρώτος σαν πρόεδρος τις δικές του καλλιέργειες, δημιουργώντας καλλιέργειες πιο φιλικές στο περιβάλλον. Έδωσε το παράδειγμα πρώτα. Δίνει το μήνυμα. Δεν είπε τους άλλους κάντε, το έκανε πρώτο αυτός. Αγόρασε και ο ίδιος μηχανήματα. Δεν είπε αγοράσει, αγόρασε αυτός. Αγόρασε και ο ίδιος μαζί με τη διοίκηση από τις συνολικές μεγάλες αγορές που κάνανε καινούργια αγροτικά μηχανήματα για τη δουλειά του. Πιστεύω πραγματικά ότι επιτελούν ένα σπουδαίο έργο, είναι μια παρακαταθήκη για τον αγροτικό κόσμο και σίγουρα θα πρέπει με πολύ προσοχή, ειδικότερα τα νέα παιδιά, γιατί τα παλιά μυαλά λίγο πολύ έχουν τις δικές τους απόψεις. Τα νέα παιδιά που μπαίνουν στον χώρο να δούνε αυτό το εγχείρημα με πολύ προσοχή, να στρέψουν τα βλέμματα στις συνέργειες, στην ομαδικότητα, στη συλλογικότητα, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να επιτύχουν αφενός καλύτερες τιμές για τα παραγόμενα προϊόντα και από την άλλη μείωση του αγροτικού κόστους, το οποίο είναι το ζητούμενο, έτσι ώστε ο παρονομαστής να ευνοεί πάντα τον αγρότη στο φινάλε. Μια γενική συνέλευση πολλών ωρών. Κουράσαμε πολύ κόσμο, αλλά νομίζω ότι βγήκαν συμπεράσματα. Συμπεράσματα τα οποία θα μας ακολουθήσουν για τα επόμενα χρόνια για να μην προβούμε σε λάθος κινήσεις, για να μην προβούμε σε κινήσεις οι οποίες ενδεχομένως να δυσαρεστήσουν συναδέλφους ή αν θέλετε ακόμα να έχουμε άλλο είδους προβλήματα. Θεωρώ ότι μέσα από αυτή τη γενική συνέλευση να μπορέσουμε να συγκεράσουμε φωτοβολταϊκές μονάδες, ενεργοποίηση δικαιωμάτων, κατασκευή μεγάλων έργων, γιατί εμείς δεν είμαστε κατά των μεγάλων έργων, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Κατασκευή μεγάλων έργων, όπου όμως οι άνθρωποι που θα κατασκευάσουν τα μεγάλα έργα θα πρέπει ότι πρέπει να έχουν και κάποιες υποχρεώσεις. Έρετε της κοινωνίας. Γιατί αυτή η κοινωνία τους στηρίζει άμεσα ή έμεσα. Γιατί βρήκα κάποια δίκτυα. Δεν γεννήθηκαν τα δίκτυα. Είναι σαν να πάω εγώ στην Κίνα και να πάω να συνδεθώ σε ένα κομμάτι που βρήκα, ένα χωράφι, ένα χέρσο. Είναι έτσι. Έχω κανένα δικαίωμα. Το έχω. Το έχω μέσα σε ευρωπαϊκό οργανισμό. Μπορεί να το έχω. Αλλά επί της ουσίας, θεσμικά. Το κράτος δικαίου πρέπει να επιβάλλεται να λειτουργεί. Όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να πάει μπροστά. Το μητρό αγροτών λοιπόν, τροποποίηση για να μπορέσουν οι άπε μέσα να συνάδουν με την δευτερεύουσα δραστηριότητα, με την αυτοκατανάλωση που είναι επιμέτρη. Ναι, πήραμε τις υποσχέσεις. Θα τρέξουμε στην Αθήνα. Την άλλη εβδομάδα έχουμε συναντήσει με άλλους δύο υπουργούς. Και συνεχίζουμε. Δεν σταματάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε. Και ξέρετε γιατί. Γιατί όλη η δύναμη είστε εσείς. Εμείς απλά να μας έχει ο Θεός καλά. Κλείνοντας, για να μην θέλω να κουράσω. Και όλα αυτά πώς γίνονται. Ακούστε κύριοι της τράπεζας, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία για κάτι πάρα πολύ απλό. Γύρισαν κάποτε κάποιοι και είπαν, καλά ρε παιδιά, λέει, ποιοι σας στηρίζουν. Οικονομικά. Πού στηρίζεστε. Έχετε σπόνσορες.
Έχετε από πίσω ανθρώπους που σας στηρίζουν για διαφόρους λόγους. Λοιπόν, στηριζόμαστε στη δικιά σας συμμετοχή την ετήσια των 50 ευρώ. Μόνο και μόνο σε αυτή. Τα οποία 50 ευρώ θα τα δίνετε στα επιμελητήρια και θα τα έδινα, γιατί αν δεν ήμασταν αγροτική δραστηριότητα, ήμασταν υπογεγραμμένοι να είμαστε γραμμένοι έτσι στο γενή και ουσιαστικά στο επιμελητήριο ως εμπορική δραστηριότητα. Επαγγελματική η οποία ουσιαστικά θα μας έκανε και κακό, όχι ότι φταίγανε τα επιμελητήρια προς Θεού. Γιατί απλούστατα δεν θα ήμασταν αγρότες. Άρα ή θα ήμασταν αγρότες ή θα ήμασταν επαγγελματίες φωτοβολταϊκοί. Ουσιαστικά θα είχαμε ξεπληρωθεί από τα χωράφια μας ή θα απολάγαμε τα φωτοβολταϊκά της χρονιάς. Αυτά όλα είναι στο παρελθόν. Τα περάσαμε σε υπουργεία, σε συσκέψεις. Κάποτε μέσα στο μαξί μου δόθηκε η Μάχη των Μαχών, ο Στέλιος το γνωρίζει και πολλοί από εδώ από εμάς, με απέναντι τα ΜΑΤ, κάποιοι τολμήσαν και λούσαν τον πρόεδρο με χημικά. Δεν πειράζει όμως, δόξα τω Θεώ, να είμαστε καλά. Συνεχίζουμε. 10 Φλεβάρι θα έχουμε και τη μήνυση του ανθρώπου αυτού και του επιτελείου του, γιατί δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Έτσι. Και αυτό που έχει σημασία και για να το κλείσω είναι το εξής. Εμείς είμαστε εδώ με έναν και μόνο στόχο και μία και μόνο μία προοπτική. Και αυτή είναι πια. Το να μπορούμε να με την συνένωση των δυνάμεων, των υγιών δυνάμεων που εμπλέκονται μέσα στη διαδικασία του πρωτογενούς τομέα, να δώσουμε μια νέα προοπτική και δεν είναι μόνο η προοπτική οικονομική, αλλά πρέπει να είναι μακρόπνοη για να μπορέσει αυτή να είναι η πρίκα των παιδιών μας. Αυτό το οφείλουμε, το χρωστάμε, τους κλέψαμε το νερό, τους κλέβουμε τον αέρα, ας τους δώσουμε κάτι. Ας τους δώσουμε κάτι επιτέλους. Το χρωστάμε. Και αυτό θα επιτευχθεί, γιατί βλέπω ότι κάθε μέρα ξεκινάνε νέες συσκέψεις, νέες συγκεντρώσεις και πάνω απ' όλα νέες επί της ουσίας συνεργασίες. Και δεν αρκεί πλέον το, όπως διαπιστώσατε, το ο ελλαδικός χώρος για τον σύνδεσμο αποδεικνύεται μικρός. Έτσι. Και δεν είναι του χαρακτήρα μου εγώ να μιλάω ποτέ εγωιστικά, γιατί αυτό είναι ο χαρακτήρα. Έτσι. Αλλά γιατί το είδατε και με τους Ιταλούς, είδατε στην εργασία, είδατε με τα πανεπιστήμια, είδατε τις κινήσεις που κάνουμε και όλα αυτά που δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Ο αγρότης πρέπει να επιβιώσει, η οικονομία της χώρας πρέπει να επιβιώσει, το έθνος, το κράτος, η ασφάλεια πρέπει και επιβάλλεται να το παραδώσουμε όπως το παραλάβαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους. Αγαπητέ Χρήστο, φτάνοντας προς το τέλος της εκπομπής μας, θα ήθελα την άποψή σου λίγο για αυτά που είπε και ο Κώστας Σπανούλης. Ξέρεις, με τον αυθορμητισμό που τον διακρίνει, με την πειθό του, με την αποτελεσματικότητά του, πιστεύω είναι ένας από τους ελάχιστους προέδρους που συμβάλλει σημαντικά, ουσιαστικά, καταλυτικά και είναι τεράστια κινητήριος δύναμη. Και όλο το Προεδρείο εννοείται. Αλλά εντάξει, κάποιος θα πρέπει να πει δύο κουβέντες. Ο Κώστας πραγματικά όλο αυτό το διάστημα έχει καταφέρει μαζί με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο να οργανώσουν δύο πανελλήνιους συνδέσμους οι οποίοι αθόρυβα δημιούργησαν αυτή τη στιγμή ίσως τον μεγαλύτερο αγροτικό σύνδεσμο στην Ελλάδα. Αγαπητέ Χρήστο, σε ευχαριστώ θερμά. Η συμβολή σου σημαντική και καταλυτική. Εγώ με βοήθησε συνοδοιπόρο σε αυτό το ταξίδι. Εγώ σε ευχαριστώ και να μην αφήσεις την έρευνα για τα αγροτικά δυστυχήματα, γιατί είναι πολύ σπουδαία. Χάνουμε ένα φίλο αγρότη κάθε εβδομάδα. Να συνεχίσεις αυτή τη σπουδαία έρευνα, να επιμείνεις και εμείς όσο μπορούμε θα είμαστε δίπλα σου, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είσαι ένας καλός φίλος συνεργάτης. Είναι πολύ σημαντικό πρώτα η ασφάλεια, μετά οι επιχειρήσεις, μετά οι συνέργειες, μετά όλα τα άλλα. Ένα μόνο θα πω. Κάποιος φιλόσοφος, όντως φιλόσοφος, μου είπε το εξής. Όλα είναι προβληματισμοί. Τα πάντα μου λέει. Ένα είναι το πρόβλημα, η υγεία. Άμα έχουμε την υγεία, όλα τα άλλα μετά γίνονται. Σίγουρα η φετινή συνέλευση έδωσε πολλά τέτοια μηνύματα και έδειξε ότι ο πήχης κάθε χρόνο ανεβαίνει. Περισσότεροι αγρότες αγκαλιάζουν αυτές τις προσπάθειες και ίσως είναι το μέλλον για τους αγρότες, οι οποίοι αφήνουν πίσω χρεοκοπημένους συνεταιρισμούς, αφήνουν προσπάθειες του παρελθόντος με πολλές αμαρτίες που ελπίζουμε να μην την ξαναδούμε. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή χρονιά, τα καλύτερα. Καλή χρονιά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όλες σας, αγαπητοί μου φίλοι αγρότες, ιδιαίτερα απόψε. Να είστε καλά. Προσοχή στα αγροτικά μηχανήματα, προσοχή στην αγροτική ζωή, γιατί είναι όσο και αν φαίνεται απλή, αλλά είναι πολλές φορές γίνεται επικίνδυνη. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, ώστε να περάσετε όμορφα και με υγεία.